της πατρίδας απίθυναν η οικογένειά του, η Εκκλησία και η Πολιτεία. Πρόκειται για τον Ιωάννη Σαββίδη, έφετρο στρατιώτη του T61 τάγματος πεζικού. Την Εζήρο ακυρεύτηκε το απόγευμα ο Ιωάννης Σαββίδης, έφεδρος στρατιώτης του 361 τάγματος πεζικού, 37 χρόνια μετά την δολοφονία του από τον τουρκικό στρατό κατοχής. Ο Ιωάννης Σαββίδης θεάθηκε για τελευταία φορά από τους οικείους του βαριά τραυματισμένος μέσα στο όχημα του. Μετέφερε μαζί με άλλα δύο άτομα συγγενικό του πρόσωπο στις ελεύθερες περιοχές όταν δέχτηκαν επίθεση από Τούρκους στρατιώτες. Έπεσαν σε ενέδρα κοντά στο χωριό Σιχαρή. Από τον καταιγισμό πυρών ο Σαββίδης τραυματίστηκε στο λαιμό, ενώ οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή για να γλιτώσουν από την βροχή σφαιρών. Έκτοτε η τύχη του αγνοητό. Οι γονείς του δεν έμαθαν ποτέ τι απέγινε ο 23χρονος γιος τους. Έφυγαν και οι δύο από τη ζωή με τον καημό του μονάκριβου παιδιού τους. Πρόκειται για ακόμα ένα ήρωα της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας και με την αυτοθυσία του πρόσθεσε ακόμα ένα λιθαράκι στην θυσία των κυπριακών ιστορίας. Τα οστά του εντοπίστηκαν σε τάφο κοντά στο χωριό Σιχαρή και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA. Εκείνο το αναρρίχθηκε.